Στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου εμφανίστηκαν το πρωί τα δύο αδέλφια, τα οποία κατηγορούνται για το αιματηρό περιστατικό στο Αντισκάρι πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Για όλο αυτό το διάστημα, και ενώ είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, οι δυο τους δεν είχαν συλληφθεί και σήμερα αυτοβούλως βρέθηκαν ενώπιον των αρχών. Προσήλθαν αυθορμήτως και έγινε η διαδικασία της συλλήψεως, συντάχθηκε σχετική έκθεση, εμφανίστηκαν ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και ζήτησαν προθεσμία για την Πέμπτη, οπότε εκεί χορηγήθηκε αυτή, για την Πέμπτη το πρωί στις 11. Δεν υπήρχε λόγος κατά την άποψή μου να εκδοθούν καν εντάλματα συλλήψεως. Ήταν διαθέσιμη ευθύς εξ αρχής στις αρχές και ήδη είναι και στα χέρια των αρχών. Τα δύο αδέλφια, 30 και 32 ετών, αντιμετωπίζουν ο ένας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και ο δεύτερος, που σύμφωνα με πληροφορίες, είχε λίγους μόλις μήνες πριν αποφυλακιστεί για ένα άλλο αιματηρό περιστατικό το 2014 με θύμα έναν 59χρονο στην ίδια περιοχή, αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η δουλειά μας πράγματι σε αυτή την περίπτωση είναι να αναδείξουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία ελείπουν. Οι συνθήκες όπως έχουν καταγραφεί από τους μάρτυρες κατηγορίας διαφέρουν παρασάγκας από την πραγματικότητα και πράγματι και ο σκοπός που ελήφθη σήμερα μία προθεσμία για τις επόμενες ημέρες είναι η συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την 1η Δεκεμβρίου στο Αντισκάρι του Δήμου Φεστού. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο 20χρονος που κινούνταν πεζό στην περιοχή τραυματίστηκε στο χέρι από πυροβολισμό και είχε μεταφερθεί εκτός κινδύνου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ενώ οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο πυροβολισμός ακολούθησε τη συμπλοκή με τον 30χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος νωρίτερα επιβαίνοντας σε όχημα μαζί με τον 32χρονο αδερφό του, είχε επιχειρήσει να παρασύρει τον 20χρονο μαζί με τον 45χρονο πατέρα του. Ισχυρίζονται πολύ διαφορετικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Την οποία θα αποτυπώσουν τόσο στην απολογία τους, όσο φυσικά και σε κάθε ένδικο, κάθε δικόγραφο το οποίο θεωρείται ότι πρέπει και επιβάλλεται να κατατεθεί εν ώψη της απολογίας τους. Τα δύο αδέλφια πάντως, σύμφωνα με τις συνηγόρους υπεράσπισής τους, φαίνεται να υποστηρίζουν ότι τα γεγονότα εκτελήχθηκαν πολύ διαφορετικά από αυτά που μέχρι τώρα έχουν προκύψει από τους μάρτυρες κατηγορίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δέχθηκαν απειλή κατά τη ζωή τους με όπλο. Θα σας πω κάτι που λογικά δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί τώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σας δίνω το γεγονός μόνο και το δεδομένο ότι υπήρχε όπλο και απειλή κατά ζωής από πλευράς του ίδιου τραυματιστέντα. Οι δύο άνδρες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί.